φάμε σήμερα το μεσημέρι. Και μη δοκιμάζει. Δεν το πλασάρετε καλά. Δεν θέλω. Πρώτον, έλα γρήγορα. Φεύγω, λέει. Φεύγω. Και δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Εγώ τι κάνω. Αυτό με την κουτάλα δεν μπορώ. Δεν με ανησυχεί. Και το λάδι πρέπει να αρχίσει. Περίμενε. Πάρα και έχω μια κουτάλα έτσι για να μπορώ να μην πάω. Εντάξει. Λοιπόν, θα σα κάνω μια συνταγή την οποία κάνω πάρα πολύ και έφυγε και τη φτιάχνω στο σπίτι μου. Είναι ριζότο. Αυτό είναι λάδι που ζεσταίνει. Είναι λάδι. Γιατί? Θα κάτσω στο πιάνο. Ξεκίνησε. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις. Λοιπόν, θα κάνω ριζότο με λαχανικά, τυριά. Ριζότο με λαχανικά, ναι. Τυριά και φρέσκα μυρωδικά. Καλό παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Σ' ακούω εγώ, σ' ακούω. Είναι, λοιπόν, να αρχίσουμε να δούμε τα υλικά μας. Ναι. Έστω μας, είμαστε... Σε παρακολουθούμε λοιπόν, έτσι με πολύ. Να δούμε τα υλικά μας. Σκηνοθετικές υποδείξεις. Α, τέλεια. Λοιπόν, για πες μας, Στέφανε, τι χρειαζόμαστε. Είναι 100 γραμμάρια ριζότο αρμπόριο, 50 γραμμάρια... Με σαμποτάρεις. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια βούτυρο, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 100 γραμμάρια λευκό κρασί, 200 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλου, ένα καρότο ψιλοκομμένο, ένα κολοκύθι ψιλοκομμένο, ντομάτα, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη, ένα τρίτο μελιτζάνα ψιλοκομμένη και 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, 50 γραμμάρια ρικότα, ένα κουταλάκι σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι σούπας βασιλικό ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τάπα, τάπα. Και αρχίζω. Μπράβο, κόκκαλη που βλέπεις. Και αρχίζω, έλα. Δηλαδή αυτό γιατί. Μπράβο. Λοιπόν, έλα. Φτιάχνω τα υλικά μου. Ρίχνω το κρεμμυδάκι μου, βάζω πρώτα τα λαχανικά, έτσι. Ξέρεις τι, το πιάνο το σταμάτησα στα 5. Γιατί? Δεν θυμάμαι και πολλά. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί το σταμάτησες. Ξέρω εγώ. Επίσης μια μέρα... Ξεκινάς και σταματάς διάφορα. Πρέπει να κάνουμε just the two of us όλοι εδώ πέρα, έτσι. Τι, kitchen. Να φύγουν όλοι. Όχι τρέχον. Kitchen. Α, νόμιζα kitchen. Εγώ ονόματος θα με κριτής. Ρούλα, πρέπει να κόψω το μαλλί σου όμως καρέ για να ταιριάζει. Δεν θέλω να γίνω ζέτα. Ναι, βέβαια. Δεν θέλω να γίνω ζέτα. Βέβαια. Θα βάλουμε περούκα. Να το βάλουμε και στο 9. Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε τα λαχανικά μας, έτσι. Τα σοτάρουμε. Πάντα στο σπίτι μου αρέσει να βάζω όλα σε αυτή την τάξη. Τώρα γιατί γελάς μαζί μου. Όχι. Ναι, λοιπόν, μου αρέσει να τα βάζω όλες τις τάξεις να τα βλέπω, να έχω δίπλα τη συνταγούλα μου και να τα φτιάχνω έτσι με μαθηματική ακρίβεια. Έτσι. Εντάξει. Βεβαίως. Εσύ τα κόψες τα λαχανικά. Ναι, εγώ τα κόψα. Ορίστε, εύκολα. Τι θες. Τίποτα. Λοιπόν, όπως τα έχουμε λοιπόν έτσι εδώ πέρα και τα σοτάρουμε, έχουμε το ρύζι. Προβρασμένο, το αρμπόριο. Το αρμπόριο είναι το καλύτερο ρύζι για ριζότο, πρέπει να σου πω. Ποιο είναι αυτό? Αρμπόριο. Ρύζι αρμπόριο. Το οποίο το έχουμε προβράσει λίγο, όχι να είναι εντελώς βρασμένο. Εξαιρετικό σε βρίσκω. Ναι, και το έχουμε σοτάρει και το έχουμε σβήσει. Τι, πού το έχουμε σβήσει? Για 8 λεπτά και το έχουμε σβήσει με κρασάκι. Μάλιστα. Λευκό κρασί, εντάξει. Βάζουμε λοιπόν το ρύζι. Μια καινούρια καριέρα ξεκινά. Καλά. Εδώ σε εμάς, το μαγκαζίνο Live, καλά. Ξεκινάει μια καινούρια καριέρα. Κοίτα πώς γράφεις στην κουζίνα, κοίτα. Καταπληκτικό. Καλά γράφεις φοβερά στην κουζίνα, ε. Λοιπόν, και βάζουμε και την ντοματούλα. Καταρχάς, βλέπουμε ολόκληρο. Και βάζουμε και την ντοματούλα, Στάθη, σε ακούω. Την άλλη εβδομάδα τι θα μας φτιάξεις, πες. Την άλλη εβδομάδα καμία μαζί. Πίτα, κανένα φίλο να μας ανοίξεις. Α, πίτα να κάνεις, ωραία. Πίτες κάνω, μπορώ να κάνω πίτα. Αχ, παιδιά, δεν το άκουσες, το ξέχασες. Πάντως κάνει πίπα υπέροχα ξύπα, φαγητά. Είπα ξύπα που είπαμε και την. Είπα ξύπα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και βάζω. Παιδιά, έχουμε μία ελπίδα ότι μπορεί και να φάμε τελικά. Κάνει, παιδιά, υπέροχα φαγητά. Στα γενέθλια του. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Και τώρα τα σβήνω. Βάζω κρασάκι. Βίστα όλα. Κρασάκι μου, το λευκό κρασί. Και βάζω αυτό. Και το ζωμό. Τελικά το είπα τζέλι, σωστά. Έλεγα τόση ώρα τη λέω θα πω χυμό κοτόπουλο. Όχι, αλλά λέω ζωμό. Βάζω και το ζωμό κοτόπουλο. Μάλιστα. Άντε γεια μας. Μπράβο, Στέφανε. Μπράβο, Στέφανε. Μπράβο. Και το αφήνουμε, όχι, το αφήνουμε γύρω στα 4 λεπτά. Εντάξει, κοιτάω εγώ το ρολόι. Το ωραίο. Με
Εδώ θα δώσουμε ρολόι, έτσι. Τι, θα δώσουμε ρολόι, ναι, και θα δώσουμε ρολόι, λοιπόν. Έτσι. Και ο χρόνος αντίστροφα μετράει. Ο τηλεοπτικό χρόνο των 4 λεπτών πέρασε. Στέφανε, να μα κάνει και σου τζουκάκια την άλλη φορά. Μου κάνει ωραία σου τζουκάκια να μα τα κάνει την άλλη φορά. Κάτσε να πάθουμε τώρα. Ποιο είπε για τα σου τζουκάκια. Εγώ το καλοκαίρι δεν έφαγα στο σπίτι σου. Μπράβο. Σωστά. Κάνω ωραία σου τζουκάκια. Ευχαριστώ που με κάλεσε. Ήταν μεγάλη παρέα μέσα εδώ πέρα. Πε ότι ήταν. Να σε καλά, ρε Στέφανε. Να σε καλά, ρε Στέφανε που φτιάχνει. Έτσι μπορεί να ξεκινούνται όλοι. Δεν μιλάει κανεί. Όχι, ήταν. Τι κόσμο χρόνο είναι αδίστακτο. Λοιπόν, τι βάζουμε άλλο τώρα, λοιπόν, τελειώσαν τα 4 αυτή λεπτά. Αυτή τη στιγμή και το κατεβάζω κάτω. Προσεκτικά. Προσεκτικά. Χαμηλώνω λοιπόν, τη φωτιά. Χαμηλώνω τη φωτιά τη σβήνουμε. Από εκεί ανεβαίνει. Α, σωστό και αυτό. Από εδώ σβήνει. Να το. Α, σβήνει κατευθείαν. Έτσι. Α, μπράβο. Δεν τα είχε πει αυτά η Τζέννη. Είναι αυτόματα μάτια αυτά πλέον το 2014. Hello, 2014. Λοιπόν, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Α, παπα. Βάλει το βούτυρο. Το βούτυρο μας. Αυτό ρε παιδάκι μου τι είναι. Αυτό είναι αποξηραμένο προσούτο, ε, ρούλα μου. Μπράβο. Αποξηραμένο προσούτο. Mm. Ναι, βάζω. Θα δεις τώρα, περίμενε. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτά, κάτι τέτοια που παίρνω για το σκύλο μου. Παστό. Τι που, ναι. Έβαλα το βούτυρο. Είναι κάτι κόκαλα τέτοια, αυτό πετσόπα, αλήθεια σου λέω τώρα που είναι έτσι. Κάτι είναι, αυτή η γουρουνιού, κάτι είναι. Αυτή η γουρουνιού. Είσαι λίγο μακάβρια. Αυτή η γουρνιά. Άντε βρε, καλό μας είναι. Είναι θρίλερ το φάκι. Πάει το φάκι. Τώρα, γιατί. Το κατέστρεψα. Λοιπόν, αγοράσαμε εμένα και μου είπαν ότι είναι αυτή η γουρνιά, τι να κάνω. Βάζουμε τα μυρωδικά. Για πες μας τη μυρωδικά. Το μαϊντανό, το βασιλικό. Μάλιστα. Τα τυριά τα ξέχασες. Πώς. Τα τυριά. Περίμενε, περίμενε. Μην πιάνεστε, παιδιά, αφήστε το σεφ να δημιουργήσει. Μην τον μπερδεύετε. Παπα, σεφ δημιούργησε. Την παρμεζάνα. Α, μπόλι. Δεν υπάρχει ο Στέφανος. Τρελαίνομαι για τυριά. Ο Στέφανος, όλα τα λεφτά. Έτσι. Και τη ρικότα. Εκτός ματιού. Εκτός ματιού. Γιατί έτσι εκτός ματιού χυλώνει. Και είναι πάρα τι πολύ. Τι κάνει. Χυλώνει. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν ξεχυλώνει, χυλώνει. Έτσι, ρούλα μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ε. Μπράβο, Στέφανε. Λοιπόν, τώρα? Το θέλαμε λίγο πιο χυλωμένο, αλλά όπως είπε και η φίλη Ρούλα Κουσκουρή, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδίστακτος. Ναι, ναι. Και έχουμε να δώσουμε και δώρα. Λοιπόν, ναι. Κανονικά έπρεπε να είναι λίγο παραπάνω, να έχει τραβήξει όλο το νομό. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα. Αυτό φέρνει εδώ. Για δεν υπάρχει ο Στέφανος. Μήπως είναι και παίρνω αυτή την κουτάλια. Ορίστε. Δεν είναι ρουλό. Όχι, εντάξει, είναι ενδιάμεσο. Αυτό το λέω. Είναι ενδιάμεσο, θα πάρει λίγο το πιο κουσκό. Και μας έχει βγει σούπα. Κοίτα να δεις. Όπως λέει και το κοντρόλ, η πρώτη προσπάθεια μετράει. Παιδιά, μαγειρεύει απίστευτο στο Στέφανος. Είναι σαν να σου λέμε, δεν πέτυχε πολύ, αλλά εντάξει. Θέλαμε 5 λεπτά παραπάνω. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ξέρεις τι το βλέπουμε, να σου πω κάτι. Είναι και λίγο η φαντασία. Δηλαδή, εγώ τώρα το κοιτάω το πιάτο και είναι σαν να το βλέπω πώς έπρεπε να είναι. Η διακόσμηση θα το σώσει. Περίμενε. Βάλ' το αυτή. Βάλ' το αυτή, λέει ο Στέφανος. Βάζουμε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Είναι από αυτά που φυτέψαμε χθες. Ε? Δεν έχουν πια αυτά ακόμα. Δεν προλάβανε αυτά. Όχι, δεν προλάβανε. Να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι διακόσμηση. Το αυτή. Και με λίγο ψωμάκι έτσι, βουτίτσα. Το αυτή. Αυτό το ψωμάκι που λες θα έχει τραβήξει εντελώς. Το αυτή πρέπει να είναι αυτή. Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Και σε σουτζουκάκια. Και την τυρόπιτα. Και σε τυρόπιτα ναι. Ή ανώτερα. Και σε τυρόπιτα. Καλώς πάνω. Χιλόπιτα δεν θέλουμε μόνο. Μακριά από εμάς. Έτσι. Τυρόπιτα. Αυτά χιλόπιτα δεν θέλουμε. Στέφανε, ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Κοίτα να δεις και εγώ σε ευχαριστώ. Ναι. Αν δεν είχε αυτό το ζουμάκι το οποίο είναι επειδή είπαμε λόγω τηλεοπτικού χρόνου, θα ήταν πολύ ωραίο. Μα και το ζουμάκι, και το ζουμάκι είναι ωραίο. Ξέρεις, βουτάχτηκε με το ψωμάκι λίγο. Και το άμα δεν τρώγε το υπόλοιπο, κοτέρι με το ψωμάκι και τη σαλτσούλα, μια χαρά ήταν. Το αυτάκι είναι έτσι λίγο. Μια χαρά είναι το αυτάκι. Λοιπόν, το πιάτο του Στέφανου σε συνεργασία με το εστιατόριο Μπέλαμι. Έτσι. Έτσι. Τέλεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ και πήγε στο πιάνο.